Εγκρίθηκε ουσιαστικά αυτή η χρηματοδότηση. Ναι, ήταν, ξέρουμε όλοι τις ζημιές οι οποίες έχουν γίνει από τους σεισμούς της 26 Οκτωβρίου του 2018 στο λιμένα Ζακύνθου. Και τελικά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε το ποσό των 2.900.000 ευρώ και την αποκατάσταση, την πλήρη αποκατάσταση του έργου, και είμαστε στη φάση της δημοπράτησης πλέον του συγκεκριμένου έργου. Περιλαμβάνονται όλα, και οι ζημιές που έχουν γίνει στο μόλο του Αγίου Νικολάου και μπροστά στη Στράτα Μαρίνα και στο τραπεζοειδή του Αγίου Διονυσίου, οι δέστρες των πλοίων, ο ηλεκτροφωτισμός και διάφορα άλλα μικροπροβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή από τους σεισμούς που έγιναν πέρυσι τον Οκτώβριο. Μιας και, κύριε Ακτύπη, έχει περάσει ήδη ένας χρόνος και κάτι πλέον από τον σεισμό της 26 Οκτωβρίου πέρυσι, πότε αναμένεται να έχουμε την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου? Υπάρχει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα? Κοιτάξτε, θα πρέπει να υπολογίζουμε, έτσι όπως το βλέπω εγώ και με την εμπειρία που έχω από το προηγούμενο διάστημα που έχω ασχοληθεί, θα πρέπει να περιμένουμε ότι αυτό θα αρχίσουν τα έργα συνήθως μετά από 6-7 μήνες. Γιατί είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι σε δημοπράτηση. Πιθανόν να είναι ο διαγωνισμός να είναι διεθνής διαγωνισμός. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει. Όμως το σημαντικό είναι ότι πλέον προχωράμε στα τέφη δημοπράτησης και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε τον για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό. Το σημαντικό είναι να βρεθούν τα χρήματα και να μπορέσουμε να έχουμε τη μελέτη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τώρα να πούμε πως με τον Υπουργό Υποδομών μπήκαν και άλλα ζητήματα στο τραπέζι που έχουν επίσης να κάνουν με υποδομές, και ένα από τα κυριότερα ήταν το τι θα γίνει με το πρώτο λύκειο Ζακύνθου, όπου και εκεί είναι σημαντικά τα προβλήματα και μάλιστα οι μαθητές αντιδρούν και με καταλήψεις. Ακούστε, είναι προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα, σημαντικά, στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Ζακύνθου. Συζήτησα και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ένα ύψος χρηματοδότησης, μάλλον ένα ποσό θα δοθεί από το υποδομών. Μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε και από το εσωτερικό μέχρι ένα ύψος των 300.000 ευρώ, που συνήθως γίνεται και από εκεί για έργα αποκατάστασης. Και βέβαια μπορεί να βρεθεί και κάποιο κονδύλι από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όμως, για να αρχίσουμε να συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να φτάσουν στο Υπουργείο, στο υποδομών που είναι και το αντίστοιχο Υπουργείο, τα τεχνικά δελτία από το Δήμο Ζακυνθίων. Και αυτό το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, όταν θα είναι έτοιμοι να μας στείλουν τεχνικά δελτία, θα πιέσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα να έχουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει να κάνει και με την κινητοποίηση του Δήμου το αν θα προχωρήσει όχι γρήγορα το έργο? Βέβαια, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος από τον Οκτώβρη και όπως βλέπετε το λιμάνι, τα σχολεία, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και βέβαια τώρα ξεκινάμε να τα δημιουργούμε και κάποιοι μας λένε ότι τα είχαμε, λέει, δρομολογήσει αυτό το κατόπιν ενεργειών μας το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή είναι, εμείς τρέχουμε, εμείς πιέζουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα έργα τα συγκεκριμένα, τα οποία έχουν μείνει, έχουν γυμνάσει, καρκινοβατούν, όπως έχουμε πει και στο δελτίο τύπου, είναι έργα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπετε, δεν υπάρχουν οι μελέτες. Γιατί κατηγορηθήκαμε ότι υπήρχε δεσμευμένο για το λιμάνι ποσόν των 10 εκατομμύριων ευρώ. Επειδή, σωστά. Λοιπόν, από την πρώτη, νομίζω, κύριε Ακτύπη, από την πρώτη στιγμή που έγινε ο σεισμός, ακούσαμε ότι θα δοθεί αυτό το ποσό για το λιμάνι. Αλήθεια, για την αποκατάσταση. Να σας κάνω μια ερώτηση για να το ακούσουν και οι ακροατές μας και οι συμπατριώτες μας στη Ζακυνθινή. Πώς είναι δυνατόν να λες ποιο είναι το ποσό αφού δεν έχεις κάνει μελέτη? Η μελέτη αναδεικνύει το ποσό το οποίο χρειάζεσαι. Όταν λες ότι θα εξασφαλίζω 10 εκατομμύρια, θα πρέπει να δικαιολογήσεις τι σημαίνουν 10 εκατομμύρια. Αυτό δεν, δηλαδή, αυτά δηλαδή δεν είχαν εξασφαλιστεί και οι ανακοινώσεις που είχαμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Τις αμέσως επόμενες ημέρες ήταν ψευδείς. Βεβαίως. Αυτά όλα τα οποία ακούτε είναι ψευδή. Και είναι ψευδή για το λόγο που σας λέω. Ότι ακούγαμε για 10 εκατομμύρια και εγώ έκανα την ερώτηση. Τα 7% πού θα πήγαιναν? Αφού οι μελέτες αποκατάστασης κοστίζουν 2.900.000 ευρώ, αν ήταν εξασφαλισμένα 10 εκατομμύρια, τα 7% ποιος θα τα έπαιρνε? Καταλάβατε, είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται να το απαντήσει κάποιος που λέει με μεγάλη ευκολία ότι είχα 10 εκατομμύρια ευρώ, όταν χρειάζονται 2.900 για να γίνουν όλα τα έργα στο λιμάνι.
Καταλάβατε, ήταν ασκήσεις επί χάρτου, απλώς γράφαμε νούμερα επάνω στο χαρτί, γιατί ήταν και προεκλογική περίοδος. Αυτό γινόταν και τίποτα περισσότερο. Και ακούγαμε 10 εκατομμύρια καταστροφάδια, 10 εκατομμύρια για εδώ, 10 εκατομμύρια για εκεί, γιατί είχε κανένας κανένα πρόβλημα. Αν είναι τόσο εύκολο να βγαίνουν τα εκατομμύρια, θα είχαμε κάνει την Ελλάδα μέσα στα πλαίσια της κρίσης και του δημοσιονομικού προβλήματος, θα την είχαμε κάνει Παρίσι. Θα βάζαμε όλοι, θα ήμασταν μια διαφορετική χώρα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν γράφουμε συνέχεια νούμερα και στο τέλος λέμε ότι τώρα θα υπάρχουν τα χρήματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι έτσι. Εσείς όταν πήγατε στο Υπουργείο, δηλαδή δεν βρήκατε τίποτα έτοιμο, με την έννοια ότι δεν βρήκατε κανένα χρηματικό ποσό δεσμευμένο. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Το έργο αυτό, η ζημιά υπήρχε και ήταν καταγεγραμμένη. Η μελέτη γίνηκε και απέδειξε ότι χρειάζεται το ποσό των 2.900.000 ευρώ. Αυτό λοιπόν το ποσό βρέθηκε από εμάς, από το συγκεκριμένο Υπουργείο, από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δίνει αυτά τα χρήματα για την αποκατάσταση. Τώρα, ποια 10 εκατομμύρια και τι μας λένε, τι μου λένε, δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς μου λένε πραγματικά. Μάλιστα. Και σας λέω και πάλι ότι πώς είναι δυνατόν να λες ότι έχω 10 εκατομμύρια που δεν ξέρεις πόσο είναι το έργο. Οπότε η μελέτη τώρα έχει γίνει και θεωρείται ότι τα 2,9 εκατομμύρια είναι αρκετά για την κάλυψη όλων των ζημιών στο λιμάνι. Μα έχουμε το τεχνικό δελτίο, έχουμε στα χέρια μας ποιες είναι οι αποκαταστάσεις των ζημιών. Έχουμε τον κωδικό του έργου, έχουμε τα πάντα. Καταλάβατε, και τα περιλαμβάνει όλα αυτά τις αποκαταστάσεις. Επομένως, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι όταν λέμε κάτι θα πρέπει να το τεκμηριώνουμε. Για να πεις ότι έχω 10 εκατομμύρια εξασφαλισμένα, πρέπει να έχεις αντίστοιχη μελέτη που να λέει ότι μου χρειάζονται 10 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να λες ότι έχω 10 εκατομμύρια και η μελέτη να λέει 2.900. Μάλιστα. Πολύ οπότε απλά τα πράγματα. Οπότε κρατάμε αυτό, κύριε Ακτύπη, ότι πλέον δηλαδή υπάρχει η μελέτη, έχουν εξασφαλιστεί τα 2.900.000. Βεβαίως. Και αυτό που μένει είναι να δούμε και τα έργα να γίνονται. Γιατί όπως είπατε και εσείς, έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να γίνει το έργο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ας το αφήσουμε στην κρίση των ζακινθινών. Ποιος τα έκανε, ποιος τα βρήκε και τι έκανε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ να πρέπει να ξέρω ότι επαγγελματίας στην πολιτική δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξω. Από εκεί και πέρα οι ζακινθινοί με επέλεξαν να είμαι στο τιμόνι της Ζακύνθου για αυτά τα 4 χρόνια. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο και τελικά σκρίνουν αυτοί ποιος κάνει το καλό και ποιος έκανε, ποιος ήταν αδιάφορος. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα ας λέει ο καθένας αυτό που νομίζει να λέει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εμείς το έργο θέλουμε να γίνει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ακτύπη. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ.